Περιοδία στα χωριά του ορεινού όγκου του Δήμου Νέστου πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Δήμου Νέστου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους των χωριών αλλά και τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων, έτσι ώστε να καταμετρηθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν μετά από την κακοκαιρία τα μέσα Ιανουαρίου. Δυστυχώς, το τελευταίο τρίμηνο των δύσκολων καιρικών συνθήκων, κάνουμε μια εποπτεία σε όλα τα χωριά να δούμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Πραγματικά, να φανταστείτε, τρεις μέρες με τη βοήθεια κάποιων συνεργατών που προσπαθούμε να γυρίσουμε τον ορεινό, δεν μπορέσαμε ακόμα να τον γυρίσουμε. Στο τριήμερο αυτό που περάσαμε. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και σοβαρά. Και το περιφερειακό οδικό δίκτυο, σε πολλά σημεία λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, γιατί είχαμε και στη Χρυσούπολη βροχοπτώσεις, αλλά εδώ πέρα ήταν πολύ πιο έντονες. Όλα τα ρέματα που είχαμε να δούμε χρόνια να τρέξουν νερό είχαν κατεβάσει πολλές μεγάλες ποσότητες, πολύ μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε και πολλές ζημιές. Είτε λέγεται σε φρεάτια, είτε λέγεται σε γεφύρια, είτε σε διαβάσεις. Προσπαθήσαμε στην φθινοπορεινή περίοδο να κάνουμε κάποιες ενέργειες όσον αφορά κάποιες διαβάσεις πάνω για να μπορέσει ο κόσμος να πηγαίνει στα χωράφια του. Αυτά όλα δυστυχώς σήμερα το μέγεθος των καταστροφών είναι τεράστιο και δεν ξέρουμε κατά πόσον αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε για την αποκατάστασή τους. Ποτάμια τα οποία δεν τρέξαν εδώ και 10 χρόνια, τα είδαμε είναι τα γεμάτα, χωράφια πλημμυρίζανε, κανένα δυο μαντριά πλημμυρίζανε. Ήταν δύσκολος ο καιρός. Τώρα βλέπω αποκαθιστήσουμε κάποια με τη βοήθεια και του Δήμου. Έχουμε το συμπήγη, ειδικά σήμερα το έχω εγώ πάνω. Στρώνουμε κάποιους δρόμους που είχαν γίνει χάλια. Πιστεύετε με την πείρα που έχετε ότι θα μπορέσουν αυτές να γίνουν αποκαταστάσεις γρήγορα και σε έναν βαθμό? Ανάλογα με την όρεξη. Οι ζημιές είναι τεράστιες, πολλές και σε πολλά χωριά. Ό,τι προλάβουν.